Τις μέρες που έρχονται, κυρίες και κύριοι, τις μέρες των Χριστουγέννων, σίγουρα όλοι νιώθουμε κάπως διαφορετικά. Το κύμα αυτό παρασέρνει και την εκπομπή, δεν είναι πολιτική απόψε. Ασχολούμαστε με άλλα πράγματα, ιδιαίτερα σημαντικά, ιδιαίτερα ωφέλιμα για την κοινωνία, αλλά και αυτό που νιώθουμε όλοι ανάγκη, το πώς μπορούμε δηλαδή οι ίδιοι να συμμετέχουμε σε διαδικασίες και να στηρίξουμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Πολλό μάλλον παιδιά. Θα μιλήσουμε, θα συνδεθούμε αμέσως διαδικτυακά για να συνομιλήσουμε με την κυρία Ιωάννα Μακρύ, που είναι η συντονίστρια για τη Βόρεια Ελλάδα, από το Χαμόγελο του Παιδιού. Καλησπέρα σας από τις Σέρρες. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για το κάλεσμα αυτό, αλλά να ευχαριστήσουμε και όλο τον κόσμο που μέχρι και σήμερα που βρισκόμασταν στην πόλη των Σερρών με το εποχιακό χριστουγεννιάτικο μπαζάρ και σε συνεργασία πάντα με το Δήμο Σερρών που μας παραχώρησε το χώρο και ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και την περιφέρεια. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε, μας αγκάλιασε για ακόμη μια χρονιά και στήριξε μέσα από αυτή την ενέργεια το να αποκτήσουν τα χριστουγεννιάτικα δωράκια για τους αγαπημένους τους και να χαρίσουν αντίστοιχα το χαμόγελο στα παιδιά που μας έχουν ανάγκη καθημερινά, όχι μόνο αυτή την περίοδο των Χριστουγέννων. Ευχαριστούμε λοιπόν όλο τον κόσμο στις Σέρρες και σας καλούμε και εσάς που δεν μπορέσατε να τα καταφέρετε μέσα από αυτή την παρουσία μας καθημερινά να βρείτε τους τρόπους, να έρθετε κοντά μας, να συμμετέχετε στο έργο του οργανισμού με πάρα πολλούς τρόπους, όπως είναι ο εθελοντισμός, όπως είναι το να ενημερωθεί για τις δράσεις μας και αντίστοιχα να βοηθήσει ανθρώπους, συνανθρώπους μας που καθημερινά έρχονται σε δυσκολία. Αυτό που λέτε είναι το σημαντικό. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι εντυπωσιάστηκα. Είχατε πολύ όμορφα πραγματάκια φέτος. Ξέρετε, οι εθελοντές μας όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα στα εθελοντικά δημιουργικά εργαστήρια πανελλαδικά έρχονται και κατασκευάζουν τις χριστουγεννιάτικες όμορφες δημιουργίες. Όπως επίσης και πολλοί σύλλογοι φορείς οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία, ξέρετε, από μόνοι τους να φτιάξουν κατασκευές και να έρθουν να τις διαθέσουν για αυτό το σκοπό. Είναι πολύ ωραίο να πούμε ότι καθημερινά αυτό το χρονικό διάστημα, όπως ακόμα και σήμερα, γιατί από αύριο θα ξεκινήσουμε, έρχονται μαθητές εθελοντές από διάφορα σχολεία, σε όλους τους χώρους μας πανελλαδικά ή και μας στέλνουν καρτούλες τις οποίες δημιουργούν με ευχές για τα παιδιά ασθενείς. Οπότε από αύριο σκεφτείτε ότι θα επισκεφτούμε όλες τις παιδιατρικές, παιδογκολογικές κλινικές για να δώσουμε στα παιδάκια που νοσηλεύονται, που μένουν στα νοσοκομεία αυτές τις ημέρες των Χριστουγέννων, τα δώρα τους και τις ευχές που έχουν φτιάξει τα ίδια τα παιδιά για άλλα παιδιά. Σήμερα δηλαδή στο γραφείο έβλεπα όλες τις καρτούλες που είχαν ετοιμάσει τα παιδιά και είναι πολύ συγκινητικό ότι τα ίδια τα παιδιά δημιουργούν και μιλάνε στα παιδιά, τα νοιάζονται. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά το βλέπουμε ακόμα και στις γραμμές μας που λαμβάνουμε κλήσεις πολλές φορές από τα ίδια τα παιδιά για αυτά που τα απασχολούν, αλλά και για τους συμμαθητές τους, για τους φίλους τους, για το πώς μπορούν να βοηθήσουν τα άλλα τα παιδιά. Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και σας ρωτώ ευθέως πώς το έχετε καταφέρει, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές οργανώσεις, πολλές δομές με πολύ καλό πλούσιο έργο, πολύ σημαντικό φιλανθρωπικό ευρύτερα έργο, αλλά αν κανείς ρωτήσει, εκμεεύσει μάλλον αυθόρμητες απαντήσεις από τον κόσμο, η πρώτη απάντηση που θα πάρει θα είναι το χαμόγελο του παιδιού. Αυτό οφείλεται σε καλύτερη οργάνωση, σε περισσότερη στήριξη, σε καλύτερη λειτουργία. Κοιτάξτε, το χαμόγελο του παιδιού είναι 27 χρόνια τώρα η δράση του. Ξεκίνησε από το όραμα του μικρού ιδρυτή μας, του Ανδρέα Γιαννόπουλου, ενός παιδιού 10χρονου με πρόβλημα υγείας και είναι ιερός ο σκοπός όταν η επιθυμία αυτού του παιδιού καθημερινά γίνεται πραγματικότητα από όλους τους ανθρώπους που αγκαλιάζουν το έργο του χαμόγελου πανελλαδικά. Και κυρίως έχει να κάνει με τη συμμετοχή του κόσμου, με τους εθελοντές που είναι πολύτιμοι για όλες τις δράσεις μας, με τον κόσμο που έρχεται να συμμετάσχει μέσα από τη δική του την ενίσχυση, δηλαδή από τον άνθρωπο που θα έρθει τον ηλεκτρολόγο να μας αλλάξει μία μπρίζα στα σπίτια, από την εταιρεία που θα φέρει τα τρόφιμα για τα παιδιά που μεγαλώνουν στα σπίτια μας ή τις οικογένειες που στηρίζουμε με προβλήματα διαβίωσης. Δεν είναι δηλαδή ένας, δύο, είναι όλη η ελληνική κοινωνία που έχει αγκαλιάσει και συνεχίζει να αγκαλιάζει τις δράσεις του οργανισμού. Όλο αυτό το καταφέρουμε με συνέπεια, με συνέχεια, με σεβασμό, με νιάξιμο. Είναι οι αξίες του οργανισμού, τις οποίες
τις κρατάμε σαν κόριο οφθαλμού μέσα από όλες τις δράσεις που έχουμε, είτε αφορά τα σπίτια που μεγαλούν με τα παιδιά μας, τα παιδιά με προβλήματα υγείας που καθημερινά στηρίζουμε, τα παιδιά θύματα κακοποίησης παραμέλησης, τα παιδιά που εξαφανίζονται, εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο απασχολείται στον οργανισμό σε όλες τις ειδικότητες, η κοινωνική λειτουργία, οι ψυχολόγοι, οι παιδαγωγοί στα σπίτια μας, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές. Μέσα από ολόκληρη διαδικασία την οποία έχουμε και κανονισμούς λειτουργίας αναδράση, γίνεται εποπτεία και αντίστοιχα υπάρχει ποιότητα. Αυτό προσπαθούμε. Ο κόσμος τον οποίο στηρίζουμε, δηλαδή τις οικογένειες και τα παιδιά, δεν είναι κάτι το οποίο είναι κοινό. Αντιμετωπίζουμε το κάθε παιδί και την κάθε οικογένεια ξεχωριστά, εξατομικευμένα, εξειδικευμένα και ολιστικά. Έτσι λοιπόν το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και έτσι πρέπει να το βλέπουμε και εμείς σαν ελληνική κοινωνία. Όπως και το χαμόγελο του παιδιού θεωρώ ότι είναι ξεχωριστό, γιατί τι άλλο κάνει το όραμα ενός παιδιού πραγματικότητα, και αυτό όπως είπαμε είναι ιερό. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια. Παρά δεν το γεγονός, κυρία Μακρύ, μία φορά, το κάνει καθημερινά όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου. Ναι, αυτό που περιγράφεται είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την κοινωνία. Όμως, το τελευταίο διάστημα, στην επικαιρότητα έχουν βγει, όχι για το χαμόγελο του παιδιού, προσφάτως υπάρχουν κάποιες αιχμές σαφείς και για το χαμόγελο του παιδιού. Σε όλο αυτό το διάστημα που η επικαιρότητα έχει σηκώσει αυτά τα θέματα, η ανταπόκριση είναι αντίστοιχη, υπάρχει η ίδια δυναμική, φαίνεται να έχει επηρεαστεί ο κόσμος, γιατί ξέρετε είναι και φυσιολογικό να είσαι κουμπωμένος λίγο όταν ακούς κάποιες ιστορίες. Επαναλαμβάνω, όχι για το χαμόγελο του παιδιού. Εντάξει, όπως και να έχει, αυτό που γνωρίζετε κι εσείς είναι ότι το χαμόγελο του παιδιού από μόνο του κάθε εξάμηνο έρχεται και κάνει τον απολογισμό του. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να γνωρίζει τι κάνουμε. Ναι. Πού πηγαίνουν τα χρήματα τα οποία έρχεται ο κόσμος να ενισχύσει τις δράσεις του κάθε φορέα. Έτσι λοιπόν εμείς από μόνοι μας ερχόμαστε και κάνουμε μια συνέντευξη τύπου. Απολογούμαστε για τον κοινωνικό απολογισμό λέγοντας το πόσα παιδιά στηρίζουμε σε κάθε δράση, πόσες οικογένειες, τι κάνουμε. Και αντίστοιχα το χαμόγελο του παιδιού ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές κάθε χρόνο, από την Ernst & Young. Τα οικονομικά μας στοιχεία, όχι τώρα, από πάντα, είναι αναρτημένα μέσα στα site, στο site του οργανισμού, στο χαμόγελο.gr. Δηλαδή υπάρχει πρόσβαση στον κόσμο σε οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται. Υπάρχει διαφάνεια. Και επίσης να πούμε ότι έχει δοθεί και μία συνέντευξη τύπου και από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τη λειτουργία και για τα στοιχεία τα οποία υπήρξαν ερωτηματικά. Μπορεί επίσης ο κόσμος να επισκεφθεί και το YouTube channel μας να δει τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε και αντίστοιχα οι απαντήσεις. Είναι ένας ανοιχτός οργανισμός, είναι ένας εξωστρεφής οργανισμός με διαφάνεια και με συνέπεια όπως είπαμε. Επίσης, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν στηριχτεί όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το τι κάνει το χαμόγελο του παιδιού. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στα 27 χρόνια δράσης, περισσότερα από 1.900.000 παιδιά έχουν στηριχτεί. Αυτό σημαίνει ότι πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας έχει βρει στήριξη, έχει βρει το χέρι βοήθειας που λέμε πραγματικά και ουσιαστικά, και αυτοί είναι νομίζω που μπορούν να βγουν και να μιλήσουν για το χαμόγελο του παιδιού. Οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν καθημερινά στα σπίτια μας, οι γονείς οι οποίοι διακομίζουμε καθημερινά με τα ασθενοφόρα μας τα παιδιά τους και βρισκόμαστε δίπλα τους με όλους τους ανθρώπους του χαμόγελου, και αυτοί είναι που μιλάνε για το έργο του οργανισμού. Ναι, και φαντάζομαι ότι εκεί είναι και η μεγάλη ικανοποίηση και για εσάς, για το σύνολο των εθελοντών, για το σύνολο αυτής της αλυσίδας των ανθρώπων δηλαδή που συμμετέχετε στο να μπορέσει να στηρίξει τα παιδιά και τις οικογένειές τους, είτε τις οικογένειές τους. Για μας η ικανοποίηση καθημερινά, σαν εργαζόμενοι αν θέλετε, γιατί οι εργαζόμενοι είμαστε και εθελοντές, δηλαδή είμαστε δίπλα οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, ό,τι και να γίνει, δηλαδή τα Χριστούγεννα τώρα που ο κόσμος κάνει τις γιορτές του, βρίσκεται με τις οικογένειές του. Αν ένα παιδί βρεθεί σε κίνδυνο, που μου έχει τύχει αρκετές φορές και Χριστούγεννα και Πάσχα και όλες τις μέρες του χρόνου, δεν θα αφήσουμε ποτέ ένα παιδί μόνο του στο δρόμο, μόνο του σε ένα αστυνομικό τμήμα, μόνο του σε ένα νοσοκομείο.
οι εργαζόμενοι αντίστοιχα θα κινητοποιηθούν εκείνη τη δεδομένη στιγμή για να βρεθούμε πολύ άμεσα δίπλα στο παιδί που θα βρίσκεται σε κίνδυνο. Άρα λοιπόν η δική μας ανταμοιβή είναι το χαμόγελο κάθε παιδιού. Αυτό ευχόμαστε για κάθε παιδί, για όλα τα παιδιά της κοινωνίας και αυτό κάνουμε καθημερινά. Αυτή είναι η ανταμοιβή μας. Ένα παιδί να μπορεί να σωθεί είναι ο κόσμος ολόκληρος. Τώρα, μου είπατε ότι στις Σέρρες πήγε καλά. Φαντάζομαι αντίστοιχα και στις άλλες πόλεις. Από εδώ και μετά, τι δράσεις υπάρχουν, πώς μπορεί κανείς να στηρίξει το χαμόγελο του παιδιού αυτές τις μέρες των εορτών ή και σε συνέχεια. Όλο το χρόνο λειτουργεί η γραμμή μέσα από την οποία μπορεί οποιοδήποτε είτε να στείλει ένα SMS στο 19810 τη λέξη χαμόγελο, είτε να κάνει μία κλήση από σταθερό ή από κινητό. Η χρέωση είναι περίπου 2,74 ευρώ. Αντίστοιχα μπορεί να επισκεφτεί το site μας, το χαμόγελο.gr, όπου εκεί υπάρχει πλατφόρμα του crowdfunding. Έχουμε αναρτήσει συγκεκριμένες ανάγκες παιδιών που αυτή τη στιγμή είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες, υπάρχει ανάγκη να καλυφθούν. Μπορεί να συγκεντρώσει ο κόσμος ή ομάδα ανθρώπων ήδη που είναι πρώτης ανάγκης και να σταλούν στα κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειας πανελλαδικά. Τώρα όσον αφορά την περιοχή των Σερρών στη Βόρεια Ελλάδα, το κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας της Θεσσαλονίκης είναι αυτό το οποίο κάνει τη στήριξη για όλη τη Βόρεια Ελλάδα των οικογενειών με προβλήματα διαβίωσης. Οποιοδήποτε μπορεί να καλέσει και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 11040 και να μάθει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ή τις συγκεκριμένες ανάγκες που υπάρχουν για να στηρίξουν σε κάθε περίπτωση. Μέσα στο site μας θα βρούνε αντίστοιχα και το e-shop από το οποίο μπορεί οποιοδήποτε να αποκτήσει και κατασκευές και χριστουγεννιάτικες δημιουργίες, αν δεν τα κατάφερε να μας βρει αυτές τις ημέρες διαζώσεις. Καθημερινά όμως μπορεί να μπει στο site μας όπου θα βρει όλες τις πληροφορίες από οπουδήποτε και να βρίσκεται και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμμετέχει στο έργο που είναι το να αιτηθεί τον εθελοντισμό και να περάσει τη διαδικασία του εθελοντισμού να έρθει να συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του χαμόγελου. Σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, τι γίνεται, η ένταση είναι αντίστοιχη με άλλες περιοχές της χώρας? Βέβαια, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, θα έλεγα, τόσο σε επίπεδο περιφέρειας όσο περιφερειών, γιατί μιλάμε για την Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Μακεδονία, των Δήμων. Είναι μια πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει με όλες τις αρχές, με τους φορείς, με συλλόγους, με εκπαιδευτικούς, όπως και στην περιοχή των Σερρών. Έχουμε υλοποιήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα σεμινάρια για τις εξαφανίσεις, όπου με δημόσιους λειτουργούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, ενημερώθηκαν για τα θέματα των εξαφανίσεων, ώστε να κινητοποιούνται πάρα πολύ άμεσα, γιατί είναι μια συνεργασία. Αντίστοιχα δημιουργήθηκαν και υλοποιήθηκαν μέχρι και προχθές σεμινάρια webinar στο νομό Σερρών διαδικτυακά που αφορά το σχολικό εκφοβισμό, που αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια τάση πάρα πολύ έντονη και από πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς, από σχολεία τα οποία μας καλούν και συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Γενικότερα δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στις δράσεις που αφορούν την πρόληψη, γιατί το ζητούμενο είναι να προλαμβάνουμε, να ενημερωνόμαστε για τους σωστούς τρόπους με τους οποίους πρέπει και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε συνεργασία τα προβλήματα που αφορούν τα παιδιά, είτε είναι σε τοπική είτε σε πιο μεγαλύτερη εμβέλεια. Ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργή είναι καθημερινά, ακόμα και σε κάτι πάρα πολύ άμεσο. Δηλαδή, δεν υπήρξαν λίγες οι φορές που κληθήκαμε και στην περιοχή των Σερρών, σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, όπου θα χρειαστεί να παρέμβουμε άμεσα σε μια περίπτωση που ένα παιδί πρέπει να χρειαστεί να απομακρυνθεί από το οικογενειακό περιβάλλον, να βρεθούμε δίπλα εκεί σε συνεργασία με τις αρχές, με την αστυνομία, για τη μετάβαση του παιδιού σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Τα ασθενοφόρμα στα οποία επιχειρούν και παιδιά με προβλήματα σοβαρά υγείας τα οποία διακομίζονται και προς το Ιπποκράτειο που υπάρχει συνεργασία με τη Γάμα Παιδιατρική και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το οποίο δεν το γνωρίζετε δηλαδή σαν κοινωνία, αλλά είναι πολλά παιδιά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα με πολλά έτσι, δύσκολες περιπτώσεις όπου οι γονείς βρίσκουν βοήθεια μέσα από το εξειδικευμένο προσωπικό και την Γάμα Παιδιατρική του Ιπποκρατίου, μια συνεργασία η οποία θα ανανεωθεί μετά από την ολοκλήρωση ήδη 6 χρόνων, μέσα στην εβδομάδα, δηλαδή την Πέμπτη.
Καθημερινά λοιπόν είμαστε εδώ και για τον κόσμο που θέλει να ενημερωθεί ή που έχει την ανάγκη να πάρει κάποιες κατευθύνσεις μέσα από τις γραμμές που λειτουργούν όλο το 24ωρο, μπορείτε να καλείτε στο 1056, είναι εντελώς δωρεάν η γραμμή Εθνική ΣΟΣ για τα παιδιά. Είτε είναι το ίδιο το παιδί που μας καλεί, είτε είναι ο εκπαιδευτικός που θέλει μια κατεύθυνση, ο γονιός, ο γείτονας ο οποίος βλέπει, παρατηρεί ένα παιδί το οποίο βρίσκεται σε κίνδυνο. Η γραμμή 1056 είναι εντελώς δωρεάν, λειτουργεί όλο το 24ωρο και καλούμε τον κόσμο να απευθύνεται σε εμάς και σε συνεργασία με το εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και τις αρχές να βρούμε λύσεις στα παιδιά και στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Συνεπώς η εξειδίκευση μάλλον παρέχεται το προϊόν αυτής της εξειδίκευσης στην εμπειρία σας, όχι μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις αλλά και συντεταγμένα όταν σας ζητούν φορείς ή δομές ή και οργανισμοί. Βεβαίως, κοιτάξτε, ας πούμε που είπαμε πριν για το σχολικό εκφοβισμό. Το χαμόγελο του παιδιού συμμετέχει και προεδρεύει στο European Anti-Bullying Network εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διεθνής οργανισμού και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Είναι στους οποίους συμμετέχει το χαμόγελο του παιδιού και φέρνει τεχνογνωσία και στην Ελλάδα σε συνεργασία με τους φορείς. Δεν φτάνει μόνο το να κρατάς μία γνώση ή την τεχνογνωσία σου για εσένα, γιατί δεν μπορείς να κάνεις οτιδήποτε θελήσεις να είσαι χρήσιμος στην κοινωνία. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε και συνεργαζόμαστε με τα νοσοκομεία, με τις εισαγγελίες, με την αστυνομία, με τους δήμους, το εκπαιδευτικό σύστημα. Είμαστε σε συνεργασία λοιπόν με όλους τους ανθρώπους που καλούνται να αντιμετωπίσουν θέματα και προβλήματα για τα παιδιά, συνειδητοποιημένα πλέον, όταν μέσα από την εκπαίδευση, όπως είπαμε για τα σεμινάρια τα οποία κάνουμε, αλλά και όχι μόνο αυτό, καθημερινά λαμβάνουμε και κλήσεις για να προγραμματίσουμε θεματικές με ψυχολόγους μας στα σχολεία, σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, με πιστοποιημένα εργαλεία πάντα και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Το χαμόγελο του παιδιού έχει συνεργασία με πάρα πολλά υπουργεία και έτσι μόνο μέσα από τη συνεργασία και εξειδικευμένες παρεμβάσεις και προγράμματα μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Φαντάζομαι ότι λειτουργεί και διαδραστικά, δηλαδή παρέχετε κάποια τεχνογνωσία αλλά η εμπειρία εμπλουτίζεται όταν έρχεστε σε συνεργασία με άλλους φορείς και προφανώς γνωρίζετε και καινούργιες καταστάσεις. Φυσικά, όπως είπαμε για τη γραμμή για τη 1056, σκεφτείτε ότι εν μέσω πανδημίας δημιουργήθηκε και το chat 1056, γιατί υπάρχει μια ανάγκη την οποία την είδαμε. Ποια ήταν αυτή? Ότι τα παιδιά, βλέπετε, είναι καθημερινά με ένα κινητό στο χέρι, δηλαδή κάνουν chat, δεν μιλάνε μεταξύ τους. Άρα λοιπόν έπρεπε και εμείς να βρεθούμε σε ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά βρίσκονται. Ακούμε τα προβλήματα και βλέπουμε πού βρίσκονται τα παιδιά. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε το chat 1056, όπου τα ίδια τα παιδιά μπαίνουν μέσα στην εφαρμογή και επικοινωνούν καθημερινά μεταξύ τους, επικοινωνούν και με το χαμόγελο του παιδιού. Ο εγκλεισμός, ξέρετε, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία ερχόμαστε τώρα και καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Είμαστε δίπλα πραγματικά και ουσιαστικά στα παιδιά. Τα ακούμε και το χαμόγελο του παιδιού έχει φτάσει 27 χρόνια να έχει όλες αυτές τις δράσεις που έχει σε επίπεδο πρόληψης, παρέμβασης, θεραπείας, επειδή είναι ενεργό μέσα στην κοινωνία, επειδή βλέπουμε τα προβλήματα και ερχόμαστε και καλούμαστε να συνεργαστούμε για να τα αντιμετωπίσουμε. Έτσι λοιπόν καλούμε και εσάς καθημερινά και το ξέρετε και σαν μέσο όταν έχουμε τα θέματα της εξαφάνισης όπου δημοσιοποιείται άμεσα τα στοιχεία του αγνοωμένου παιδιού μέσω του Amber Alert ή του Missing Alert που αφορά τους ενήλικες που εξαφανίζονται, γιατί μέσα από τη δική σας συμμετοχή μπορούμε και κινητοποιούμε τον κόσμο για να βρεθεί πάρα πολύ άμεσα το αγνοούμενο παιδί ή ο ενήλικας και με ασφάλεια. Γιατί αυτό ισχύει αυτό που λέτε και πιστέψτε με, οι συνάδελφοι όλοι του ηλεκτρονικού τουλάχιστον τύπου, κυρίως του διαδικτυακού, καθημερινά μπαίνουμε στο χαμόγελο του παιδιού για να δούμε αν υπάρχει κάτι νέο που αφορά είτε σε εξαφάνιση είτε το αντίθετο, όταν υπάρχει μια αίσια έκβαση σε αντίστοιχες ιστορίες, για να μπορέσουμε και εμείς να νιώσουμε σημαντικοί σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η δική σας συμμετοχή και η ενημέρωση του κόσμου, η πολύ άμεση ενημέρωση, γιατί δίνεται πρόσβαση ουσιαστικά
στον κόσμο στα στοιχεία αυτά τα οποία πρέπει να γνωρίζουν αντίστοιχα, και όλα αυτά τα ρεπορτάζ που κάνετε, που ενημερώνετε ο κόσμος, που δίνετε δηλαδή φωνή στον κόσμο να μπορέσει να μιλήσει για τα θέματα τα οποία προβληματίζουν και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Έτσι λοιπόν σας καλούμε να συνεχίσουμε όλο αυτό και να κάνουμε και κάποια άλλα ρεπορτάζ, να μας γνωρίσετε και από κοντά και να κάνουμε και δράσεις αντίστοιχα έτσι από κοινού. Το επόμενο χρονικό διάστημα είπαμε και με τον Δήμαρχο, με τον κύριο Χρυσάφη, όπου βρεθήκαμε, να ενισχύσουμε έτσι τις δράσεις επίπεδο πρόληψης στο Δήμο Σερών, και ελπίζουμε να τα πούμε σύντομα και να έχουμε να ενημερώσουμε έτσι για κάτι πιο συγκεκριμένο, όπως είναι η προληπτική ιατρική που συζητάμε για παιδιά και διάφορες άλλες παράλληλες δράσεις που μιλάμε για πιο ενημερωτικού χαρακτήρα και εκπαιδευτικού. Κλείνοντας, πώς μπορούμε να στηρίξουμε το χαμόγελο του παιδιού αυτές τις μέρες? Μπορούμε να στείλουμε ένα SMS στο 19810 ή να κάνουμε μία κλήση και να επισκεφτούμε το site το χαμόγελο.gr, όπου εκεί θα βρούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί οποιοδήποτε να έρθει να στηρίξει το χαμόγελο του παιδιού. Κυρία Μαγκρή, ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα αυτή συνέντευξη. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο υγεία και να μην ξεχνάμε τα παιδιά. Τα παιδιά που είναι το μέλλον μας. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές και καλή χρονιά. Να είστε καλά.